Το 547 τάγμα πεζικού στο Ρέθυμνο, στο οποίο υπάγεται και εγκαταλελειμμένη μονάδα στην περιοχή των Αρμένων, είναι υποψήφιο για μετατροπή σε προαναχωρησιακό κέντρο, εφόσον τα 8 που λειτουργούν σήμερα στη χώρα γεμίσουν. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει ήδη στείλει έγγραφο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να προτείνει στρατόπεδα ούτως ώστε να τα μετατρέψει σε κλειστούς χώρους για να κρατούνται οι μετανάστες που αναμένεται να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Ένα εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια στρατόπεδο αποκλείεται να μιλάνε γι' αυτό, γιατί μόνο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο δεν είναι, είναι ερείπια που δεν ξέρω αν οι νυχτερίδες και οι αράχνες ειλικρινά θα το επέλεγαν ως τόπο κατοικία τους. Είναι αδύνατο να μπουν άνθρωποι μέσα. 10 ακόμη ανενεργά στρατόπεδα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προτείνεται να μετατραπούν σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα προκειμένου να μεταφέρονται εκεί όσοι μπήκαν παράνομα στη χώρα και δεν δικαιούνται άσυλο ή η αίτησή τους απορρίπτεται. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. Αν είναι να τους απελάσουν, γιατί δεν τους απολάβουν κατευθείαν. Μόνο χρειάζεται να τους φέρουν εδώ για να δημιουργήσουν το δέλμα μνημόντερο του προσωρινού. Αντίθετη στη συγκέντρωση ανθρώπων σε στρατιωτικούς χώρους είναι η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, με την Αντιπεριφερειάρχη Μέρη Λιονή να υπενθυμίζει πρόταση δημάρχων του νομού για μεταφορά προσφύγων στην ενδοχώρα. Οι δήμαρχοι των υπόλοιπων δήμων, στην κουβέντα που είχαμε κάνει εδώ, είχαν εκφράσει την επιθυμία ότι μπορούν στους δήμους τους που φτύνουν, που είναι χωριά που εγκαταλείπονται, να τους φιλοξενήσουν, να νοικιάσουν σπίτια, να μπορούν τα παιδιά αυτά να δώσουν ζωή στα σχολεία. Καταστροφικό για τον τουρισμό του Ρεθύμνου χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο δημιουργίας προαναχωρησιακού κέντρου στο νομό ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μανώλης Τσακαλάκης. Γιατί να καταστρέψουμε ένα προορισμό ο οποίος πάει πολύ καλά στον τουρισμό με τα δείγματα τα οποία είχαμε στη Μυτιλίνη, στην ΚΟ και σε όποια άλλα σημεία. Είχαν τέτοιες εφαρμογές. Μέχρι στιγμής η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για τις προθέσεις των συναρμόδιων Υπουργείων. Την ίδια στιγμή, από πλευράς των ξενοδόχων, το όχι είναι ξεκάθαρο, ακόμη και αν πρόκειται να διατεθούν άλλοι χώροι πέραν των στρατιωτικών. Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στο Λασίδι. Από πληροφορίες που έχουμε, κάποιο ξενοδοχείο δήλωσε πρόθεση στα Αγία Φωτιά να τους φιλοξενήσει. Ας τους πάνε εκεί τότε. Πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρουν πως από τα 11 στρατόπεδα στα οποία περιλαμβάνεται και ένα του Ρεθύμνου, τις περισσότερες πιθανότητες για να ανοίξουν άμεσα συγκεντρώνουν τα στρατόπεδα της Σπάρτης και του Ναυπλίου.